Νίκος Ψιρούκης. Για να διδαχθεί η ιστορική αλήθεια, πρέπει να την χρειάζεται η κοινωνία η ίδια. Νομίζω ότι στην εποχή μας δεν τη χρειάζεται την ιστορική αλήθεια. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο βαθιάς παρακμής και η ιστορική αλήθεια σαν κινητήρια δύναμη αλλαγής δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. Γι' αυτό και δεν διδάσκεται η ιστορική αλήθεια σε κανένα επίπεδο. Και αυτό μπορούμε επίσης να το δούμε και με τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζεται η ιστορία στην εκπαίδευση και γενικότερα μέσα στην κοινωνία. Θα σας φέρω μερικά παραδείγματα σημερινά. Στοιχεία του 1983. Το ελληνικό κράτος ξόδεψε για βοήθεια στις βιβλιοθήκες 46 εκατομμύρια δραχμές, που σημαίνει περίπου 5 δραχμές κατά άτομο. Για τον αθλητισμό φέτος έδωσε 520 δραχμές κατά άτομο. Για τις ένοπλες δυνάμεις περίπου 40.000 δραχμές κατά άτομο και για τη συντήρηση του κρατικού μηχανισμού πάνω από 40.000 κατά άτομο. Συνολικά, ο κάθε Έλληνας πολίτης πληρώνει περίπου 280.000 δραχμές για τη διατήρηση του κράτους. Βρισκόμαστε σε μία εποχή όπου ο κρατισμός βρίσκεται σε αποθέωση. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε αποθέωση και η κοινωνία των πολιτών και πολίτης σημαίνει άτομο ξεκομμένο από το περιβάλλον του και από την κοινωνία, απαλωτριωμένο και αλωτριωμένο, υπάκουο στην τυφλή δύναμη της κρατικής εξουσίας. Είναι ο τύπος που έδωσε ο Βάρναλης, λέγοντας ακριβώς ότι «ο λαός θέλει έναν αρχηγό με φωνή τρομπόνη, με λυρί στο κούτελο για να τον θαμπώνει». Τέτοιους θέλει και γι' αυτό στην εποχή μας η ιστορία κυρίως παίζει το ρόλο της αγωγής του πολίτη και όχι της δημιουργίας του ανθρώπου. Ο υπέρτατος σκοπός της ιστορίας, της ιστορικής έρευνας, είναι το τελείως αντίθετο. Είναι ο συνειδητός παράγοντας μιας κοινωνικοποιημένης κοινωνίας. Βέβαια, όχι με τον χυδαίο όρο που χρησιμοποιείται η κοινωνικοποίηση τελευταία. Που σημαίνει ότι η κοινωνία αυτή, οι άνθρωποι της, είναι σφιχτά δεμένοι με το περιβάλλον, μεταξύ τους και δεν βρίσκονται κάτω από την καταπίεση μιας εξουσίας. Εν ολίγης, η κοινωνικοποιημένη κοινωνία προϋποθέτει απουσία κράτους και πολίτη. Κωστής Μοσκόφ. Δουλειά μου είναι να αισθάνομαι και να στοχάζομαι πάνω στα συλλογικά μας βιώματα, την ιστορία μας και να συμμετέχω στην όλη πράξη της ιστορίας μας. Νομίζω πως ένας ιστορικός, απ' τη φύση της υπόστασής του, πρέπει να μετέχει στην πράξη της ιστορίας μας, να αποκρυπτογραφεί έτσι το όλο σώμα μας, για να μπορεί να πραγματοποιεί και τον επαγγελματικό εαυτό του, το εγώ του ιστορικού. Ο τόπος εδώ που μένω συνήθως, ο πλαταμόνας του Ολύμπου, είναι φορτωμένος μνήμες. Έχει πολύ έντονο μέσα του ο τόπος αυτός τον χρόνο μας, τον συλλογικό μας καιρό. Είναι ο τόπος των θεών του Ολύμπου, συμβόλων που συμπυκνώνανε όλη μας την αρχαιολογία. Είναι ο τόπος της κλεφτουριάς και είναι ο τόπος όπου ο λαός μας άρχισε τον αγώνα του στα χρόνια της αντίστασης ενάντια στην ξένη κατοχή. Παναγιώτης Κανελόπουλος. Η μακρά πολιτική μου εμπειρία, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά από το 1915, γιατί η οικογένειά μου είχε εμπλακεί στον διχασμό του 1915 και έτσι και ο αντίκτυπος των γεγονότων εκείνων ήταν πάρα πολύ βαρύς επάνω μου. Μετά, το 1926, είχα άμεση ανάμιξη στη δημόσια ζωή. Η μακρά αυτή εμπειρία μου με έκανε να είμαι πάρα πολύ επιεικής στις κρίσεις μου
για τα πρόσωπα τα οποία έχουν παίξει έναν ρόλο στην ιστορία, είτε στην ιστορία της αρχαιότητας, είτε στη νεότερη εποχή. Γιατί σκέπτομαι ότι είναι πολύ εύκολο να κρίνεις εκείνους που έχουν δράσει και είναι πολύ δύσκολο να δράσεις. Κάπου έχω γράψει ότι κάθονται μερικοί στην πολυθρόνα του ιστορικού, του καθηγητή της ιστορίας. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλα τα μέρη του κόσμου. Και γράφουν για περιόδους της ιστορίας παλαιότερες, ασκώντας μια κριτική άσχετα και από την ιδεολογική τοποθέτηση την οποία παίρνουν. Κριτική σχετικά με τις πράξεις ορισμένων πρωταγωνιστών της ιστορίας και μοιάζουν οι άνθρωποι αυτοί, οι καθηγητές, οι θεωρητικοί της ιστορίας, της συγγραφής, σαν να ήσαν ικανοί στις περιπτώσεις εκείνες που κάποιος πολιτικός σε κρίσιμες ώρες μέσα στις συμπληγάδες πέτρες των γεγονότων είχε μια αποτυχία και δεν έφτασε στον σκοπό τον σωστό, που θα ήταν ωφέλιμος για τον τόπο του, να μην είχαν την αποτυχία αυτή. Νίκος Σβορώνος. Εκτός του ότι η συγγραφή της ιστορίας αυτή καθ' αυτή είναι πολιτική πράξη, ο ιστορικός μπορεί θαυμάσια να είναι και πολιτικό πρόσωπο. Πολιτικό πρόσωπο με την έννοια ότι μπορεί να συμμετέχει στην άμεση πολιτική δράση. Αυτό βέβαια θα του προσθέσει τη δυσκολία του να απομακρυνθεί από την τρέχουσα πολιτική με τη στενή έννοια, για να δει τη γενικότερη πορεία της ιστορίας. Αλλά, ως αντίβαρο, θα του δώσει αυτή την πρώτη αίσθηση, την άμεση ζωντανή αίσθηση της πραγματικής ιστορικής ζωής. Νίκος Ψιρούκης. Έτσι, ο ιστορικός αναγκαστικά βρίσκεται σε ένα δίλημα. Ή να είναι καλός πολίτης και κακός ιστορικός, ή να είναι καλός ιστορικός, κακός πολίτης και να πληρώνει ακριβά το αμαρτήμα του. Και από αυτήν την άποψη βέβαια υπάρχουν οι πολλές παραχαράξεις της ιστορίας. Διότι πολλές φορές ο συγγραφέας κοιτά να γίνει καλός πολίτης κάτω από την πίεση αυτή που δέχεται και καταφεύγει στην παραχάραξη της ιστορίας. Έτσι δημιουργείται και ο κίνδυνος, που δυστυχώς διαδίδεται ιδεολογικά πάρα πολύ, του αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ιστορική αλήθεια. Διαβάζω τώρα ένα βιβλίο που μου λέει άλλα και ύστερα ένα άλλο που μου λέει διαφορετικά. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι υπάρχει ιστορική αλήθεια. Η ιστορική επιστήμη μπορεί να τη βρει, αρκεί η εποχή που βγαίνει η αλήθεια να είναι ικανή να τη δεχτεί.